Καλημερίζω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Ντουργεράκη. Πολύ καλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή εβδομάδα. Πάμε και συνεχίζουμε εκεί και ταλαιπωρούμαστε εν μέσω ιώσεων, εν μέσω γρήπης, με διαφόρων τύπων, α, β, κορονοϊού και πάει λέγοντας έτσι. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα του εμβολιασμού. Μόνο που εδώ στο θέμα του εμβολιασμού μας έχετε πει πάρα πολλές φορές ότι όσες φορές έχουμε μιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν, ότι εδώ υπάρχουν θέματα με τον εμβολιασμό, καθώς δεν επιλέγουμε τον εμβολιασμό είτε για τη γρήπη είτε για τον κορονοϊό. Μόνο που στο θέμα του εμβολιασμού για τον κορονοϊό έχει προκύψει και άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με την άρνηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στα φαρμακεία να γίνονται εμβόλια του κορονοϊού. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσετε, γιατί έβολα πολλά. Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός σε όλα τα μοντέρνα κράτη και σύμφωνα με τις συστάσεις της επιστήμης αποτελεί το νούμερο ένα όπλο για να προστατευτούμε από ετοιμότη νοσήματα όπως είναι η γρήπη ή ο κορονοϊός και πολλά άλλα βέβαια νοσήματα. Επομένως, η ικανοποιητική κάλυψη ενός μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού με το εμβόλιο είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και από τη γρήπη και από το κορονοϊό. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε τους τρόπους ώστε να το επιτύχουμε αυτό. Υπάρχει μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, μας λέγατε ότι ας πούμε στον εμβολιασμό, ας πούμε για τη γρήπη, ήμασταν στο 30% και ότι χρειαζόμασταν πολύ παραπάνω ακόμα για να πάμε και σε αυτό το τείχος της ανοσίας της περίφημης που λέγεται πάρα πολλές φορές. Μέσα σε αυτό το διάστημα που έχουμε να μιλήσουμε των 15 ημερών, έχει κάτι της γίνει με βάση τα στατιστικά στοιχεία? Με βάση τα στατιστικά στοιχεία είμαστε ακόμα σε αυτό το ποσοστό κοντά. Έχουμε αυξήσει λίγο το ποσοστό λίγο παραπάνω, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν δεν πιάσουμε ένα 40% εμβολιαστική κάλυψη σε όλο το γενικό πληθυσμό, δεν έχουμε ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας για να είμαστε όσο γίνεται ήσυχοι για τη γρήπη ή για τον κορονοϊό. Αυτό είναι κάτι που ισχύει με βάση την στατιστική σε όλες τις περιπτώσεις που κάνουμε εμβόλια. Όπως και να έχει, εμείς πρέπει να αναζητήσουμε σαν πολιτεία τον ευέλπιστο τρόπο ώστε να κάνουμε τα εμβόλια σε όσο γίνεται περισσότερους συμπολίτες μας, από αυτούς βέβαια που το χρειάζονται πραγματικά το εμβόλιο. Η πολιτεία έχει δοκιμάσει διάφορους τρόπους. Νομίζω ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καταφέρουμε αυτό το τείχος της ανοσίας είναι να απλώσουμε σε όσο γίνεται περισσότερο μεγαλύτερο εύρος τα εμβολιαστικά κέντρα. Μέσα στα εμβολιαστικά κέντρα λοιπόν, αν συμπεριλάβουμε και τα φαρμακεία, αμέσως πετυχαίνουμε να έχουμε σύν επιπλέον 11.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί για την εμβολιαστική εκστρατεία το να έχουμε και τα φαρμακεία μέσα σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνουμε. Αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της γρήπης. Πέρυσι γίνανε 4.500.000 εμβόλια, σήμερα φέτος είμαστε γύρω στα 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν βέβαια λόγοι οι οποίοι εξηγούν αυτή τη μείωση, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την μεγάλη σημασία που έχουν τα φαρμακεία στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αυτό αντιλήφθηκε βέβαια και η τωρινή ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας και πρότεινε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο να συμπεριλάβουμε και τα φαρμακεία στην διενέργεια του εμβολιασμού για την COVID. Δεν είμαστε αρνητικοί εμείς αν φαρμακοποιεί σε κάθε περίπτωση στο να γίνει αυτό, αρκεί να υπάρξουν οι σωστές προϋποθέσεις πριν ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Πώς εννοείτε τις σωστές τις προϋποθέσεις? Γιατί από την δική τους την πλευρά οι γιατροί λένε το εξής, ότι καταρχήν πρέπει να υπάρχει το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν μιλάμε απλά για το εμβόλιο της γρήπης αλλά για το εμβόλιο του κορονοϊού. Έχω ακούσει και λένε, γιατί έχω μιλήσει με γιατρούς, να λένε ότι εάν θέλεις να εμβολιαστείς με το εμβόλιο του κορονοϊού
πας σε ένα εμβολιαστικό κέντρο που υπάρχει και η γνώση και η εμπειρία, αλλά προσέξτε, ίσως από την άλλη να θέλουν να κλείσουν λόγω κόστους κάποια εμβολιαστικά κέντρα και ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο δεν είναι απλά μία τσιμπιά. Κοιτάξτε, όλα τα εμβόλια μία απλή τσιμπιά είναι. Δεν υπάρχει όσον αφορά τη διαδικασία κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα το ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει το εμβόλιο είναι κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες οι συστάσεις αυτές προκύπτουν από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις οποίες, όπως καταλαβαίνετε, οι ίδιοι οι γιατροί είναι που τις διαμορφώνουν και όλος ο υγειονομικός κόσμος. Εμείς δεν θα πρωτοτυπήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνουμε κάτι που γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες τις χώρες του μοντέρνου κόσμου, οι οποίες έχουν συμπεριλάβει και τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς στη διενέργεια των εμβολιασμών. Δεν θα κάνουμε κάτι εμείς εδώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Υπάρχουν θέματα που έχει να κάνει με τη σωστή διαχείριση του χώρου στα φαρμακεία. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος ο οποίος θα γίνει το εμβολιασμός. Έχουμε να κάνουμε με την πιστοποίηση του φαρμακοποιού σε ζητήματα ασφάλειας της διενέργειας του εμβολιασμού, το οποίο και αυτό θα το δούμε. Όμως δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να πω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει το εμβόλιο για την COVID στο φαρμακείο τη στιγμή που διενεργείται επιτυχημένα και με απόλυτη ασφάλεια εδώ και χρόνια το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Ναι. Όσον αφορά τα θέματα της διατήρησης των εμβολίων στα φαρμακεία, γιατί υπήρξε και αυτό το ζήτημα, τα εμβόλια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή μπορούν να διατηρηθούν 15 ημέρες σε απλή συντήρηση του ψυγείου. Δεν χρειάζονται αυτή τη βαθιά κατάψυξη η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στην αρχή για να έχουμε τα εμβόλια αυτά στα φαρμακεία που απαιτούσαν ειδικά ψυγεία. Όμως τα καινούργια αυτά εμβόλια για τον κορονοϊό, εφόσον μπορούν να διατηρηθούν 15 μέρες σε ένα απλό ψυγείο που διατηρούμε και τα υπόλοιπα φάρμακα ψυγείου, θα μπορούμε εμείς αυτό το 15ήμερο να προγραμματίζουμε τα ραντεβού για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν, και έτσι δεν θα υπάρχει ούτε γι' αυτό το πρόβλημα της διατήρησης των εμβολίων. Μιλάμε για το σύνολο των φαρμακείων, ότι θα μπορούν να γίνονται τα εμβόλια του κορονοϊού, ή μιλάμε για επιλεγμένα φαρμακεία ανά την Ελλάδα με πιστοποιημένους, και πώς εννοείται η πιστοποίηση του φαρμακοποιού? Όπως ακριβώς επιτεννοούμε και στην περίπτωση του αντιγρυπτικού εμβολίου, υπήρξε ένα σεμινάριο διαδικτυακό το οποίο έπρεπε να παρακολουθήσει ο κάθε φαρμακοποιός. Το παρακολουθούσε, έδινε κάποιες εξετάσεις και από εκεί και πέρα έπαιρνε μια πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ότι είναι ικανός να κάνει όλη τη διαδικασία του εμβολίου στο φαρμακείο. Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, αλήθεια, αναρωτιέμαι το εξής, γιατί το έχω ακούσει. Εσείς κάνατε αρκετές αναφορές. Θέλει να βάλει τα φαρμακεία μέσα σε αυτή τη διαδικασία για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύει ότι όπως γίνεται και σε άλλες 14 ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να γίνει το εμβόλιο, ότι θα είναι ένας τρόπος που θα είναι πολύ πιο εύκολος για κάποιον να κάνει το εμβόλιο εφόσον το επιθυμεί του κορονοϊού? Γιατί με την ίδια λογική πολύ πιο εύκολο είναι να πάει και σε ένα εμβολιαστικό κέντρο, δεν το συζητάμε. Είναι το κόστος, δηλαδή θα του κοστίσει λιγότερο σε εσάς, κοστίζει περισσότερο το σε εμβολιαστικό κέντρο, τι? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κόστος, γιατί το κράτος ούτως ή άλλως θα πληρώσει αυτή την αξία που έχει το εμβόλιο, και βέβαια πληρώνει αυτή τη στιγμή και το κόστος που έχει να κάνει με τα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν έχω κάνει λογαριασμό, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω υπολογίσει αν αυτό το σύστημα που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αν σας έχουν πει, Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι δεν είναι αυτό το κόστος ως οικονομικό κόστος που πρέπει να μας απασχολεί, είναι το θέμα της εμβολιαστικής κάλυψης. Όταν δεν έχουμε εμβολιαστική κάλυψη, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πέρα από τα θέματα της δημόσιας υγείας, πέρα από τις νοσήσεις, πέρα από τους θανάτους που έχουμε, τα οποία κανείς δεν μπορεί να μου πει πόσο τα κοστολογούμε,
πρέπει να πούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο κόστος για την οσιλία όλων αυτών των ανθρώπων στα νοσοκομεία μας. Φάρμακα, γιατροί, εξετάσεις, νοσηλίες. Αυτό το κόστος είναι τεράστιο. Και αν πρέπει να πληρώσουμε τώρα ένα κλάσμα αυτού του κόστους για την αξία του εμβολίου και για την αμοιβή του φαρμακοποιού, για να γίνει ακριβώς αυτό το εμβόλιο στο φαρμακείο, πιστεύω ότι και από άποψη οικονομικού κόστους, αυτό το λέω είναι δική μου εκτίμηση, είμαστε πάρα πολύ κάτω σε σχέση με το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και το οποίο δεν πετυχαίνει την εμβολιαστική κάλυψη που πρέπει να έχουμε. Αυτό πρέπει να είναι το νούμερο ένα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να πετύχουμε την επαρκή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε πάση αιτησία και με οποιοδήποτε τρόπο. Πότε αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Υπουργείου Υγείας. Έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά η ημερομηνία τώρα επακριβώς το πότε θα μπορούμε στα φαρμακεία να κάνουμε το εμβόλιο δεν έχω, δεν μπορώ να σας πω, δεν την ξέρω. Το καλό όμως είναι ότι ξεκίνησε η συνεννόηση και κάποια στιγμή θα είμαστε σε θέση να μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είτε θετικό πρέπει είτε να... αρνητικό, γιατί δεν ξέρω αν αυτό που είπατε ότι μπορεί ενδεχόμενα να έχετε γνώση αυτής της διαβούλευσης, εάν το αποτέλεσμα θα είναι θετικό ή αρνητικό, είναι κάτι που το γνωρίζετε? Τώρα θα διακινδυνεύσω κι εγώ μια πρόβλεψη, γνωρίζοντας και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προσωπικά, αλλά και παρακολουθώντας τον νυν Υπουργό Υγείας όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι από τη στιγμή που εξεγγέλθηκε θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά θέλαμε να μάθουμε και για ποιο λόγο ακούγεται όλη αυτή η κουβέντα αυτή την ώρα αναφορικά με το να γίνονται ή όχι τα εμβόλια του κορονοϊού και στα φαρμακεία. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκουντάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.